τα οικονομικά θέματα δυσχερέστατα, ναι, έχουν οδηγήσει σε δυστυχία πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ναι, είναι μια βαθύτατη κρίση μετά τον πόλεμο, ναι, αλλά είναι μια κρίση η οποία θα αντιμετωπιστεί. Και αν θέλετε, πιστεύω και ακόμα ότι σε μεγάλο βαθμό η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, είναι μέσα στις δικές μας δυνατότητες. Αντίθετα, τα θέματα που συζητάτε σήμερα, σε ένα βαθμό, και θα εξηγήσω αμέσως μετά στον μικρό χαιρετισμό που έχω σκοπό να κάνω, γιατί δεν είναι απολύτως μέσα στις δικές μας δυνατότητες. Επέλεξα τα ελάχιστα λεπτά τα οποία θα είχα στη διάθεσή μου να τα χρησιμοποιήσω όχι μόνο για να κάνω μια τοποθέτηση επί του ιδίου του θέματος. Νομίζω ότι οι έγκριτοι συνομιλητές, αλλά και ο συνάδελφος και αγαπητός μου φίλος, ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος θα τοποθετεί μετά, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Αυτό το οποίο επέλεξα να κάνω είναι να μου επιτρέψετε να περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία τα επόμενα 20-30 χρόνια, και σε αυτό το πλαίσιο τα εργαλεία που να επιτρέψουν την επιβίωσή της.